ξέρετε ότι δεν ζούμε και δεν περνάμε δύσκολες στιγμές και δεν βιώνουμε μια δύσκολη εποχή ελαιό κορονοϊού μόνο στην Κρήτη, μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην όμορφη Κύπρο. Εκεί οι κάτοικοι προσπαθούν να εγκλιματιστούν στα νέα δεδομένα και ξέρετε ότι και το κριτικό στοιχείο στην Κύπρο είναι έντονο. Θα μιλήσουμε με μια φοιτήτρια, με καταγωγή βέβαια από την Κρήτη που σπουδάζει στην Κύπρο, την Μαριάννα Σκουλά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στο Ηράκλειο. Χρόνια πολλά, βέβαια. Πολιούχος, ο Άγιος Μηνάς γιορτάζει σήμερα. Το κλίμα εκεί στην Κύπρο πώς είναι? Το κλίμα είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δυστυχώς εδώ πέρα έχουμε καθολική απαγόρευση από τις 10.30. Τα κρούσματα είναι πολλά περισσότερα σε αντιστοιχεία που είναι στην Ελλάδα. Από τις 10.30 το βράδυ έχετε απαγόρευση. Ναι, και δεν στέλνουμε ούτε μηνύματα για να βγούμε έξω. Να σε ενημερώσω ότι δεν έχεις δει τις εξελίξεις, ότι κοντοζυγώνει και έρχεται από την Παρασκευή απαγόρευση καθολική από τις 9 εδώ το βράδυ. Σήμερα περιμένουμε και εμείς από τον κύριο Αναστασιάδη να βγάλει τα καινούργια μέτρα στο τι θα γίνει σε παγκύπριο επίπεδο. Η Λεμεσός και η Πάφος θα κλείσουν και θα γίνει lockdown κανονικά. Εμείς εδώ πέρα στη Λευκωσία δεν έχουμε τόσα κρούσματα όσο στις άλλες περιοχές. Αλλά πιστεύω και σε εμάς ότι θα γίνει κάτι ανάλογο με τις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου. Δεν ξέρω, δεν αντιλήφθησαν σωστά και έγκαιρα την δύσκολη κατάσταση εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Η Κύπρη, γιατί ξέφυγε η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές? Ξέφυγε η κατάσταση σε όλες τις περιοχές εδώ πέρα, διότι βγαίνουν ασύστολα πολύ όλοι. Ναι. Εδώ πέρα, στα μαγαζιά κυρίως, για να πας, το καλό που έχουν είναι ότι πρέπει να κάνεις κάποια κράτηση, ώστε να έχουν τα τηλέφωνα όλων όσων μπαίνουν και βγαίνουν από εκεί πέρα. Στα μαγαζιά δηλαδή εννοείς, δηλαδή σε ένα σούπερ μάρκετ. Σε χώρους εστίασης κυρίως. Δεν έχουν κλείσει χώροι εστίασης στην Κύπρο. Δεν έχουν κλείσει ακόμα. Κλείνουν 10.30 τα πάντα προς το παρόν. Σήμερα το βράδυ θα μάθουμε τα νέα μέτρα. Προς το παρόν είμαστε καλά ακόμα εδώ πέρα. Απλά υπάρχει το άγχος και αβεβαιότητα για τους Κύπριους. Τραπεζοκαθίσματα στις επιχειρήσεις εστίασης είναι τοποθετημένα ακόμα. Λειτουργούν έτσι οι επιχειρήσεις, σωστά? Ναι, και ανεξαρτήτως των τετραγωνικών, είναι 75 άτομα σε όλους τους χώρους. Μάλιστα. Και μάσκα υποχρεωτική και μέσα και έξω? Μάσκα υποχρεωτική παντού και εδώ πέρα οι αστυνομικοί είναι ντυμένοι με πολιτικά ρούχα και τα δικά τους αυτοκίνητα και έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν σε όποιο μαγαζί θέλουν, να ελέγχουν και σε περίπτωση που ακόμα και η μάσκα δεν καλύπτει τη μύτη, κατευθείαν κόβουν πρόστιμο και είναι 600 ευρώ το πρόστιμο εδώ πέρα. 600 ευρώ το πρόστιμο σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η μάσκα? Ναι. Μάλιστα. Εκεί στην κοινότητα των κριτικών, έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα, το κλίμα πώς είναι? Στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια, εδώ πέρα στην Κύπρο, είχαν αρκετά κρούσματα και κλείσανε για 2 εβδομάδες. Και δεν κάνανε μάθημα ούτε εργαστήρια. Όλα τα μαθήματα είναι διαδικτυακά. Μόνο όσοι είναι στους τομείς υγείας, ναι, κάνουμε κανονικά μάθημα με φυσική παρουσία, διότι έχουμε τα εργαστήρια και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά. Μάλιστα. Στείλε και ένα μήνυμα στους δικούς από τη στιγμή τώρα που βγήκες και φαντάζομαι σε παρακολουθούν. Τους έχεις ενημερώσει, δεν μπορεί? Ναι, να τους έχω ενημερώσει. Να προσέχουν όλοι εκεί κάτω με τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν και να μένουν ασφαλείς. Είσαι στη Λευκωσία? Ναι, είμαι στο κέντρο της Λευκωσίας. Στο κέντρο της Λευκωσίας. Βλέπω η κίνηση είναι λίγο περιορισμένη. Δεν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Ελάχιστα οχήματα έχουν περάσει. Δεν ξέρω και αν ο δρόμος είναι κεντρικός, βέβαια. Είναι ο κεντρικός δρόμος εδώ πέρα. Αλλά μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι που γυρνάνε όλοι από τις δουλειές τους, δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στους δρόμους. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Μάλλον προσέχουν παραπάνω εδώ πέρα από ό,τι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαριάννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, τέτοια ώρα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Να είσαι καλά.